Είμαστε σήμερα σε ένα συνέδριο το οποίο κάνει λόγο για επενδύσεις από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από την Αμερική και πολύ περισσότερο για την εταιρική ευθύνη. Εσείς ως δήμαρχος βιώνετε όμως τα πράγματα αυτά και σε ένα δημοτικό επίπεδο. Όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να πάμε τη χώρα μας στην ανάπτυξη. Και είναι σίγουρο ότι αυτές οι δυνάμεις βρίσκονται και στην ομογένεια σε μεγάλο βαθμό. Η ομογένεια θέλει, μπορεί, ξέρει να βοηθάει. Θέλει όμως ένα επενδυτικό περιβάλλον το οποίο να είναι σίγουρο, να μπορεί να δώσει τα εχέγγυα της επένδυσης ώστε να φέρει χρήματα στην πατρίδα, αλλά και συγχρόνως ακόμα και στο επίπεδο της συνεισφοράς θέλει να το κάνει, αρκεί να ξέρει ότι το τελευταίο ευρώ ή και το τελευταίο δολάριο θα πάει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Αυτό σημαίνει αξιόπιστους συνομιλητές, σημαίνει εκείνους οι οποίοι μπορούν να τους πούν τι θέλουν, πώς το θέλουν και πού θα πάει. Σε τοπικό επίπεδο της αυτοδιοίκησης, ποια ακριβώς πιστεύετε ότι είναι τα κίνητρα εκείνα που μπορούν να δοθούν για επενδύσεις από το εξωτερικό και δι' από την ομογένεια? Θεωρώ καταρχήν ότι επειδή υπήρξε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την οικονομική κατάρρευση της χώρας μας ουσιαστικά, χρειαζόταν να συνεισφέρουμε στους ανασφάλιστους, στις ευπαθείς ομάδες, στο φάρμακο, στην υγεία. Κάναμε προσπάθειες, μικρές, σημαντικές όμως κατά την άποψή μου, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, την Αυτοδιοίκηση και την Αποστολή της Αρχιεπισκοπής. Η ομογένεια συνέβαλε σε αυτό και συνέβαλε αποφασιστικά μέσα από το φάρμακο και μέσα από τα αναλώσιμα υλικά, υγειονομικά υλικά. Θεωρώ όμως ότι αυτό ήταν ένα δείγμα. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω πλέον. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το επιχειρήν στη χώρα μας, να ανδρώσουμε τον τουρισμό μας, τον ιατρικό τουρισμό, τον τουρισμό, το θρησκευτικό, όλες αυτές τις ομορφιές που έχει η χώρα μας να τις αναδείξουμε, τον ιαματικό. Είναι ζητήματα τα οποία σαφέστατα πρέπει να μας απασχολήσουν και μπορούμε να κάνουμε γέφυρες συνεργασίας με την ομογένεια ώστε αυτό να διαδοθεί ακόμα περισσότερο. Και δύο σχόλια σε ό,τι αφορά την Capital Link και τη συνεισφορά της γενικότερα και στην προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας αλλά και την, αν θέλετε, προσέλκυση της επιχειρηματικότητας από το εξωτερικό και των επενδύσεων. Θεωρώ καταρχήν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Όταν αυτές γίνονται και σοβαρά, όπως ακριβώς με το Capital Link, τότε αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Και θεωρώ ότι είναι από τα συνέδρια πλέον που τα έχει ανάγκη η χώρα μας να γίνονται σε ετήσια βάση τουλάχιστον. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ αφενός μεν το έκτο φόρουμ, πολύ σημαντικό, με σημαντικούς ομιλητές, μπόρεσαν να ακούσουν αυτοί που έπρεπε, αυτούς που μπόρεσαν να διαδώσουν το μήνυμα. Και ελπίζω του χρόνου, όπως είπα και στην αποφώνηση σήμερα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, να βρεθούμε ξανά πιο χαρούμενοι, αλλά κυρίως πιο έτοιμοι και να επενδύσουν οι ομογενείς και εμείς να τους έχουμε δώσει αυτή τη δυνατότητα.